Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε λίγο το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Ζεφύρι, όπου βρίσκεται ο Ανδρέας Ντίνης, διότι η αστυνομία έχει ενεργοποιήσει μια επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά σε όλη την Αττική. Σίγουρα αφορμή, Ανδρέα, ήταν και το κορίτσι, το τετράχρονο κατάξανθο κορίτσι που βρέθηκε στα Φάρσαλα σε έναν καταβλισμό Ρωμά μέσα σε μια οικογένεια δύο νέων Ρωμά. Και η επιχείρηση αυτή που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα της αστυνομίας φαίνεται να έχει να κάνει και με την, θέλω να πω, με την έρευνα της αστυνομίας. Μήπως υπάρχουν και άλλες τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις και όχι μόνο? Πολύ σωστά, Κιμ. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έξω από το αστυνομικό τμήμα Αχαρνών, όπου έχουν καταλύσει οι δυνάμεις των ΜΑΤΙ, οι οποίες είχαν λάβει μέρος στην επιχείρηση. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Ζεφυρίου, από όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έψαξαν εξοχιστικά 10 σπίτια. Αμέσως από εκεί συνελήφθησαν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους και για κάποιες μικροκλοπές. Αμέσως μετά μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Αυλίζας στους Αχαρνές, όπου εκεί πέρα έψαξαν γύρω στις 10 οικίες και από εκεί μετά, αφού υπήρχε προσαγωγή ενός ατόμου, έχουν στρατοπεδεύσει, όπως είπα, μας μου επιτραπεί η έκφραση, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αχαρνών. Ναι. Δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για κάτι, για άλλο παιδί. Απλά ενήργησε σήμερα, έτσι. Πολύ σωστά, δεν υπήρχε κάτι. Αφορμή βέβαια, όπως είπε, όπως εσύ, δόθηκε η έβρεση της μικρής Μαρίας προημερών στα Φάρσαλα. Ναι. Και με αυτό το σκεπτικό η ελληνική αστυνομία έκανε αυτές τις εφόδους στους καταβλισμούς αυτούς. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε μέχρι αυτή την ώρα, Ανδρέα. Πάμε να συνδεθούμε και με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στα Φάρσαλα, να μας πει τα νεότερα από εκεί. Είχαμε μια εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή και σήμερα το πρωί, όσο αφορά την μικρή τετράχρονη, η οποία βρέθηκε εκεί μετά από καταγγελία σε καταβλισμό Ρωμά, και από ό,τι φαίνεται έχουν βρεθεί και οι γονείς της. Αυτό τώρα αναμένεται να εξεταστεί. Πάντως υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο δήλωσε ότι γέννησαν, ας πούμε, κατά αυτή την χρονική περίοδο, και τους είπαν ότι το παιδί τους γεννήθηκε νεκρό. Αυτή την ώρα στα Φάρσαλα τι συμβαίνει, Σωτήρη? Καλησπέρα, Κύμα, από τα Φάρσαλα. Σε πολύ λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η απολογία του 40χρονου και της 39χρονης, των φερόμενων ως γονέων. Δεν είναι βεβαίως οι φυσικοί γονείς της τετράχρονης Μαρίας. Έχουν κάνει οι ίδιοι ένα αίτημα προς τον ανακριτή. Το αίτημα δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα και γι' αυτό το λόγο καθυστερεί να ξεκινήσει η ανάκριση. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, αυτό που θα υποστηρίξουν είναι ότι οι ίδιοι παρέλαβαν το παιδί, καθώς οι φυσικοί γονείς του δεν είχαν τη δυνατότητα να το μεγαλώσουν, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το ανέλαβαν οι ίδιοι. Να σου πω, Κύμα, ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν στην απολογία τους, ενώ θα δώσουν και στοιχεία για τους φυσικούς γονείς του παιδιού, δηλαδή από ποιους παρέλαβαν το συγκεκριμένο παιδί, κάτι το οποίο αναμένεται να δώσει και πολύτιμα στοιχεία στην αστυνομία σχετικά με τη μυστήρια αυτή η υπόθεση, καθώς είναι πολλά τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Μπορεί η υπόθεση να είναι πολύ πιο πολύπλοκη από όσο ακούγεται, δηλαδή από το γεγονός ότι ανέλαβαν να αναθρέψουν ένα παιδί ελλείψη της δυνατότητας των φυσικών γονέων του, αλλά οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις πιθανότητες, δηλαδή ακόμα να υπάρχει και ένα κύκλωμα εμπορίας ανηλίκων. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, και είναι πολύ κομβικό το σημείο, η σημερινή μάλλον ημέρα, μετά την απολογία του συγκεκριμένου ζευγαριού. Έτσι είναι, Σωτήρη, αυτό το θέμα έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και γενικά έκανε και το γύρο του κόσμου, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε οι αρχές συνεργάζονται με όλη την Ευρώπη, θα έλεγα. Υπάρχει ένα δίκτυο τέτοιο που ενεργοποιείται και μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού, που έχουν στήσει ένα δίκτυο όσο αφορά τις εξαφανίσεις παιδιών. Θα πρέπει όντως με πολύ προσοχή να εξεταστεί αυτή η υπόθεση, γιατί και εγώ μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να είμαι ειλικρινής,
Έκανα διάφορες σκέψεις όσο αφορά την μικρή τετράχρονη, γιατί αν όντως είναι έτσι όπως ισχυρίζονται οι Ρωμά, ότι δηλαδή οι φυσικοί γονείς της μικρής την παρέδωσαν εκεί, υπάρχει ένα θέμα συναισθηματικό, θα έλεγα. Αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και να δούμε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορίας. Πάμε να συνδεθούμε και με την αίθουσα σύνταξης και τον Φίλιππο Καραμέτο, ίσως έχει κάτι νεότερο. Φίλιππε. Έχουμε καταρχήν σε εξέλιξη την απολογία του ζευγαριού των φερόμενων γονιών της μικρής Μαρίας. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα από ό,τι μας ενημέρωσε τώρα μόλις ο Σωτήρης Κουλούδης. Διότι είναι όλη η διαδικασία πάντως που ακριβώς υπάρχει ένα αίτημα από τον δικηγόρο των δύο Ρωμά και αυτό εξετάζεται και αυτό δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Πάντως έχουν μεταβεί στα δικαστικό μέγαρο και σε βάρος βεβαίως έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα δικήματα της αρπαγής ανελίκου και της φαρπαγής ψευδούς βεβαίως κατά εξακολούθηση. Να πούμε ότι εντός ημέρας θα δουν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες των δύο Ρωμά που παρουσιάζονταν στις γονείς της μικρής Μαρίας και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των φυσικών της γονέων. Παντός, Φίλιππε, αυτό που έλεγα είναι περίπλοκη αυτή η ιστορία, διότι σκεφτόμουν και εγώ ότι, εντάξει, αν υπάρχει θέμα κακουργηματικής πράξης, δεν το συζητώ, έτσι. Απ' την άλλη, εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν αυτά που λένε οι δύο Ρωμά, ότι μία μητέρα ή ένα ζευγάρι παρέδωσε το παιδί τους εκεί γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να το μεγαλώσουν. Βουλγαρικής καταγωγής. Ναι, και αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι Ρωμά, το πήραν το παιδάκι αυτό, το μεγάλωσαν σαν δικό τους. Δεν ξέρω, θα πρέπει με πολύ προσοχή να εξεταστεί αυτή η υπόθεση, γιατί καταλαβαίνεις, όταν μεγαλώνεις ένα παιδί, το έχεις σαν δικό σου. Ακριβώς. Και το παιδάκι επίσης νιώθει αυτούς τους δύο ανθρώπους ως τη μαμά και τον μπαμπά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν η απολογία της φερόμενης μητέρας του παιδιού σε λίγη ώρα. Πάντως οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα, να πούμε, σε υπηρεσίες για εμπόριο παιδιών, ενώ στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείται να γίνουν και κάποιες ακόμη επιπλέον ειδικές εξετάσεις DNA. Επίσης ερευνάται και το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιου κυκλώματος, τα μέλη του οποίου φέρουν στην Ελλάδα έγκυες γυναίκες από την Βουλγαρία για να γεννήσουν και στη συνέχεια να πολλούν τα παιδιά. Έρευνες θα γίνουν και σε μητρώο νοσοκομείο της Αττικής και σε όλη την περιφέρεια. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι έρευνες της αστυνομίας σε διάφορους καταβλισμούς των Ρωμάς στο Ζεφύρι και Σαχαρνές από νωρίς το πρωί. Και στο Ζεφύρι ιδιαίτερα έγιναν έλεγχοι σε 10 σπίτια, να είμαστε ακριβείς, και πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα είναι πολλές εξελίξεις εντός ημέρας, από ώρα σε ώρα δηλαδή. Μάλιστα. Για να περιμένουμε λοιπόν και την απολογία του ζευγαριού που από λεπτό σε λεπτό θα ξεκινήσει, να δούμε τι θα πούνε και εκείνοι. Αν και βέβαια σημασία θα έχουν και οι εξετάσεις DNA ώστε να διαπιστωθεί τελικά ποια είναι η φυσική μητέρα, ποιοι είναι οι φυσικοί γονείς της μικρής. Να ακούσουμε και την άλλη μεριά, δηλαδή το δικαστήριο να ακούσει και την άλλη μεριά και έτσι και εμείς να κρίνουμε πάντως όπως και να έχει το θύμα αυτής της ιστορίας. Είναι το παιδί, διότι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει 4 χρόνια πιστεύοντας ότι αυτοί είναι οι γονείς. Μπορεί οπτικά να είχε καταλάβει ότι υπάρχει μια διαφορά, δηλαδή κατάξαντο το παιδί, μελαχρινοί οι γονείς. Από εκεί και πέρα όμως είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Για αυτό το παιδάκι είναι μια τραγωδία και θα πρέπει οι αρχές με πολύ προσοχή να δουν πώς θα το χειριστούν. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας και έχουμε εγώ vastileto.gr τα θέματα που έχουν προκύψει μέχρι αυτή την ώρα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε σε πολύ 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 μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Bye-bye.
Αγγελική Στόγια από το γόβαστιλέτο.gr, η γυναικεία άποψη στα πράγματα, η γόβαστιλέτο που σας πάει παντού. Αγγελική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι να έχουμε όλοι μας. Αφού λύσαμε το Σαββατοκύριακο τις διαφορές μας με τα βότανα και τα ζώδια. Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, Αγγελική, στο govastileto.gr, που πρέπει να πούμε και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που μας βλέπει ότι ανανεώνει συνεχώς τα θέματα του. Δεν είναι ότι θα μπείτε το πρωί και όταν θα μπείτε το μεσημέρι, το απόγευμα ή το βράδυ θα δείτε τα ίδια θέματα. Ανανεώνεται 24 ώρες το 24ωρο. Ακριβώς, δοκιμόμαστε ποτέ, η αλήθεια είναι, στο govastileto.gr, γιατί δουλεύουμε για τους αναγνώστες και τις αναγνώστες. Τουλάχιστον με βάρδιες. Εννοείται με βάρδιες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρεμιέρα του Dancing with the Stars. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι και το θέμα, έτσι τουλάχιστον το τηλεοπτικό της ημέρας, και οι σχολιασμοί στα social media δίνανε και παίρνανε. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς στο govastileto.gr σας έχουμε αναλυτικά τα νούμερα που έκανε η πρώτη μέρα, η πρεμιέρα του Dancing with the Stars 4, με παρουσιάστρια την Δούκη Σανομικού. Εκεί η αλλαγή, λοιπόν. Η αλλαγή, λοιπόν. Μετά από 3 χρόνια, μετά από 3 dancing με παρουσιάστρια τη Ρέτα Μακρυπούλια, βλέπουμε για πρώτη φορά σε έναν τέτοιο ρόλο και σε έναν τέτοιο show την Δούκη Σανομικού. Να πούμε ότι η πρεμιέρα σημείωσε μέσο όρο 37,7% στο σύνολο και 37,1% στο δυναμικό κοινό. Το δυναμικό κοινό, να πούμε ότι είναι το 15-44, κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ γενικότερα τα κανάλια. Το show χορού έκανε μεγαλύτερα ποσοστά. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Στην εμφάνιση, στο χορό, στο τάγκο που χόρεψε ο Λάκης Γαβαλάς. Ο κόσμος έδειξε μια ιδιαίτερη, έτσι, έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δει τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος είναι και μοναδικό στο είδος του, να το πούμε, άνθρωπος, από το χιούμορ του, από το fashion, το look του. Ο κόσμος περίμενε πώς και πώς να δει τον Λάκη Γαβαλά, και αυτό φάνηκε βέβαια από τα μηχανάκια της AGB που χτύπησαν κόκκινο, καθώς έφτασε το 43,1% η εμφάνιση όταν εμφανίστηκε στην σκηνή. Και χωρίς το τάγκο του Λάκη. Εσένα πόσο, δεν ξέρω, ιδέες εχθές. Είδα αρκετά. Η Δούκη Σανομικού πόσο φάνηκε, θέλω να πω, συγκριτικά τώρα με την Ζέτα Μακρυπούλα, την οποία είχαμε συνηθίσει καλό τα τελευταία χρόνια. Καλό είναι να την πούμε συγκρίσεις, γιατί δεν έχει καμία σχέση η Ζέτα Μακρυπούλα, που είναι έμπειρη, και την έχουμε δει σε διάφορα, έτσι, σε διάφορες εκπομπές. Ναι, αλλά και η Δούκη Σανομικού ήταν συμπαρουσιάστρια, ας πούμε, σε διάφορες εκπομπές. Ναι. Θα έλεγα ότι ήταν καλή μέχρι εκεί. Η Ζέτα ήταν καλύτερη. Ναι, εγώ δεν είδα εχθές, γι' αυτό σε ρωτάω και θέλω την άποψή σου. Πάντως, ως εμφάνιση, ας πούμε, εδώ πέρα έχουμε έναν διαπληκτισμό, θα έλεγα. Ως εμφάνιση, σίγουρα εξίσου εντυπωσιακή. Εξίσου εντυπωσιακή, βέβαια, η προσωπική μου γνώμη, χωρίς να είμαι φυσικά πάλι να πω σχεδιάστρια. Δεν θεωρώ ότι ήταν ότι καλύτερο αυτή η επιλογή του ρούχου για την Δούκη Σανομικού. Γιατί? Μου θύμισε μία στολή αποκριάτικη. Mm-hmm. Ναι. Μου θύμισε μία στολή αποκριάτικη της πριγκίπισσας. Mm-hmm. Της πήγαινε πάρα πολύ το χρώμα. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο να φορούσε ένα κόκκινο στο ίδιο χρώμα που της πάει, και θα το συζητώ, στενό φόρεμα. Δεν ξέρω, προσωπική μου γνώμη, οι απόψεις διήστανται. Εντάξει, δεν ξέρω, σαν να πώς φάνηκε εκεί. Σου άρεσε? Μα δεν το είδα. Το φόρεμα το είδα. Το show δεν είδα. Δηλαδή το Dancing with the Stars δεν είδα. Εντάξει, και με τις στιλιστικές επιλογές τις περσινές δεν θα με βρεις εντελώς έτσι. Αντίθετη. Συμφωνεί. Ναι. Όχι. Σύμφωνη. Θέλω να πω ότι και οι στιλιστικές επιλογές από τα μαλλιά μέχρι τα ρούχα πέρυσι με τη Ζέτα Μακρυπούλα ως παρουσιάστρια δεν μπορώ να σου πω ότι. Καλά, σίγουρα θα θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο θα βάλει σε σύγκριση. Ναι, θα συζητηθεί. Αυτό πέφτουμε νομίζω σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι κάτι που, ας πούμε, αναρωτιόμαστε αν θα το φοράγαμε εμείς σε μια βραδινή μας έξοδο ή ξέρω εγώ αν πηγαίναμε κάπου. Ακριβώς. Είναι ρούχα τα οποία απλά θέλουν να είναι εκεντρικά και να. Και να συζητηθούν ακριβώς. Σωστά. Βέβαια να πούμε ότι τις καλύτερες εντυπώσεις κέρδισε η
το Ρέτα Παπαδημητρίου που ήταν στο backstage που υποδέχονταν τα διάσημα, έτσι, τα ζευγάρια για να δουν τις βαθμολογίες τους. Πάντως είναι ένα show το οποίο θα απασχολεί σίγουρα πάλι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Νομίζω 14 επεισόδια είναι στο σύνολο. Είναι 14 ζευγάρια, 14 επεισόδια. Και εμείς φυσικά και θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Θα έχουμε όλες τις εξελίξεις κάθε εβδομάδα. Πάμε τώρα σε κάτι δυσάρεστο. Πάμε σε κάτι δυσάρεστο που τι να κάνουμε και αυτά μέσα στη ζωή είναι. Μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Ακριβώς. Η μεγάλη ερμηνεύτρια, η Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η κυρία Μαρινέλα, είναι συντετριμένη, περνάει πάρα πολύ δύσκολες ώρες, διότι από τη ζωή έφυγε στα 57 του χρόνια ο αγαπημένος της χορευτής Φάνης Κούρκουλος. Ο συγκεκριμένος χορευτής, ο κύριος Κούρκουλος, ο Κούρκουλος, στη δεκαετία του 80 συνέδεσε το όνομά του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο με την Μαρινέλα. Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν νοσηλευμένος σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, διότι έπαθε ένα βάρη εγκεφαλικό. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, υπέκυψε και σήμερα το πρωί, πριν λίγες ώρες, έγινε και η κηδεία του στο τρίτο νεκροταφείο. Τι να κάνουμε, και αυτά, είναι δυσάρεστα μέσα στην ζωή. Πάμε τώρα στην κατηγορία ομορφιά και έχει να κάνει με αυτό που πολλές φορές ταλαιπωρεί τις γυναίκες, τα εύθραυστα νύχια. Εκεί που λες ότι θα μακρύνουμε, σπάνε και χαλάνε την εμφάνιση, μετά πρέπει να κόψει όλα τα υπόλοιπα κτλ. Κτλ. Τι κάνουμε λοιπόν? Το συγκεκριμένο λοιπόν, να πούμε, άρθρο έχει γίνει και προσωπικό μου ευαγγέλιο. Όσες κυρίες, κοπέλες, αντιμετωπίζουν, έχουν εύθραυστα νύχια και αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρουν πώς να το λύσουν, εισαγωγικά, μισθοκοβαστηλέτο.gr, ψάξαμε και βρήκαμε ποιες είναι οι καλύτερες βιταμίνες για να τα ενισχύσουμε, για να τα δυναμώσουμε. Λοιπόν, για πες μας μόνο τι είναι αυτά και μετά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει να τα διαβάσει αναλυτικά. Ακριβώς. Είναι σίδηρος. Ο σίδηρος βοηθάει πάρα πολύ στο να κλείνουν τα νύχια, ακριβώς. Ψευδάργυρο, που βρίσκεται, να πούμε, ο σίδηρος στο άπαχο κόκκινο κρέας, σε πάρα πολλά φρούτα, στα λαχανικά, στις φακές. Δεύτερη έτσι, βιταμίνη κατάλληλη για να βελτιωθούν τα εύθραυστα νύχια είναι ο ψευδάργυρος, Κιμ. Ο ψευδάργυρος μπορούμε να το βρούμε στη μαύρη σοκολάτα, στα φιστίκια και στην καλοκούλα. Πάρα πολύ χαίρομαι για τη μαύρη σοκολάτα. Που στα φιστίκια και στη γαλοπούλα. Και στη γαλοπούλα. Νομίζω είναι τροφές που σοκολάτα είμαι εντάξει. Δεν μου χρειάζεται τα άλλα, με τη μαύρη σοκολάτα είμαι εντάξει. Ωραία, πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω είναι και τροφές οι οποίες έτσι οι περισσότεροι τις τρώμε. Ναι. Και τελευταία βιταμίνη είναι Β12, που βοηθούν πάρα πολύ στα νύχια και θα τα βρούμε στα αυγά. Θα τη βρούμε στα αυγά, στο τύρι και στο καβούρι. Και φυσικά να πούμε ότι για να βελτιωθούν τα εύθραυστα νύχια, έτσι, να σκληρύνουν, πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό. Τα αυγά και το τυρί πιο εύκολα μαζί είναι, νομίζω. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Εκτός καμένη σε κάποιο νησί που το βρίσκεις καθημερινά. Επίσης να πίνουμε αρκετό νερό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και να ενυδατώνουμε τα χέρια και τα νύχια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα βοηθήσει. Με κρεμούλες, Ακριβώς, με κρεμούλες. Πόσο μάλλον τώρα που έτσι αρχίζει και κρυώνει σταδιακά ο καιρός, όχι αυτή την εβδομάδα, από την επόμενη. Αλήθεια είναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και τώρα στην κατηγορία το παιδί μου. Ωραία, πάμε στην κατηγορία το παιδί μου και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα αναρτήσει που έχει να κάνει με το πώς μπορούν οι γονείς να ενισχύσουν τη μνήμη των παιδιών τους. Mm-hmm. Μπορούν να το κάνουν με παζλ και κάρτες μνήμης. Τα παιδιά γνωστών τη θέλουν παιχνίδια. Επομένως, καλό θα ήταν οι γονείς να αρχίσουν έτσι να προμηθεύονται, αν και οι περισσότεροι έχουν και από τα αδερφάκια τους, που ήταν στην ηλικία των παιδιών τους τώρα, των πιο μικρών, παζλ και παιχνίδια που έχουν κάρτες μνήμης. Έγινε μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, που έδειξε εκεί ότι τα παζλ μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν αρτιότερη κατανόηση των θετικών επιστημών. Δηλαδή, τα παζλ, ακριβώς, τα παζλ. Αρέσουν πολύ τα παζλ στα παιδιά, οπότε καλό είναι αυτό. Ακριβώς. Να πούμε ότι τα παιχνίδια μνήμης δεν είναι μόνο το παζλ, είναι οι σπαζοκεφαλιές, κάρτες μνήμης. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την τόνωση του εγκεφάλου, που θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο μέλλον του παιδιού. Θα σας πω επιγραμματικά που βοηθάει μελλοντικά το παιδί. Το βοηθάει πάρα πολύ στον συντονισμό χεριού-ματιού,
Mm-hmm. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, λύνει πιο εύκολα τα προβλήματα. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μνήμης, μπορεί δηλαδή να σας πω το puzzle, μπορεί ποικίλει βέβαια, να ποικίλει ανάλογα με το θέμα του, έτσι, γιατί κάθε puzzle έχει το θέμα του. Mm-hmm. Μπορεί όμως να είναι χρήσιμο για την εδραίωση βασικών ενιών όπως η αλφαβήτα, η αριθμή, τα ζώα, τα φρούτα και πολλά άλλα. Δηλαδή το παιδί και μαθαίνει πώς θα το φτιάξει, δηλαδή το puzzle να το κάνει, είναι σπάζω κεφαλιά πώς και να το κάνεις, και από την άλλη του μαθαίνει κιόλας. Ανάλογα τι puzzle παίρνει, τα είδη, δηλαδή πόσα ζώα, ποια είναι τα ζώα, ποια είναι τα φρούτα, τους αριθμούς, μαθαίνει κιόλας, είναι και εκπαιδευτική ήδη. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Ακριβώς, είναι πάρα πολλά τα θετικά που μπορεί να πάρει ένα παιδί. Επίσης, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη mm-hmm. αυτοπεποίθησης, πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια αναλύονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Ναι, το βλέπω άρθρο. Εδώ μπροστά μου. Είναι ένα αρκετά μεγάλο άρθρο, το οποίο όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους εσάς που είστε γονείς, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τα υποψιαζόμαστε, αλλά να μην τα έχουμε επιβεβαιώσει για τον εαυτό μας και να λοιπόν που τα βλέπουμε τώρα και σε έρευνα να δημοσιεύονται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με το puzzle, ας πούμε, Αγγελική, ήξερες ότι είναι θέμα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί λίγο το παιδί, να έχει μνήμη, να μπορεί να συνδυάζει και όλα αυτά. Εγώ τώρα θα σου πω κάτι. Αλλά να μην ήξερες πόσο σημαντικό είναι. Σωστά. Μάλλον οι γονείς μου δεν μου είχαν αγοράσει τα μικρούλα παζλ, γιατί δεν ήμουν ποτέ καλή στις θετικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στη φυσική. Να το πω αυτό. Θα τους στείλω να διαβάσω, θα τους πω να μπουν να διαβάσουν το συγκεκριμένο. Τώρα που το λες, και εμένα το puzzle δεν ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι. Δεν πειράζει τα παιδιά μας. Πλέον έτσι θα... Να μας πούνε με τι πρέπει όμως να παίξουν τα παιδιά μας, έτσι, για να έχουν μια καλλιτεχνική έμπνευση επίσης. Δεν είναι μόνο τα μαθηματικά και η φυσική. Ακριβώς. Άπαπα, τι μου θύμισες τώρα. Αυτά τα τρία, μαθηματικά, φυσική και χημεία. Έτσι. Άπαπα. Ούτε εγώ θέλω να το σκέφτομαι καθόλου. Είχα μια έτσι άσχημη εμπειρία, θα έλεγα. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κατηγορία. Πάμε στην κατηγορία μόδα. Ναι. Έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα, που έχει να κάνει με τη δεκαετία 20-30. Δηλαδή, ένα κορίτσι γίνεται 20 ετών, ποια είναι τα 9 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει, δηλαδή τα οποία θα τα κρατήσει μέχρι τα 30. Για τα must have, ας πούμε, αυτά που πρέπει να υπάρχουν στην καρταρόμπα μας. Άρα και ξεκινάω με το πρώτο πράγμα. Για 20 χρονών μιλάς τώρα? Από 20 μέχρι και 30. Δηλαδή, τα αγοράζεις σταδιακά έχοντας κλείσει τα 20 χρόνια. Και μπορεί... Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ, όχι, πες μου. Λοιπόν, ένα καλό σουτιέν. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ανάλογα τι σουτιέν πάρουμε, θα δείξει και πιο ωραία το ρούχο όταν θα το φορέσουμε, η μπλούζα ή το φόρεμα ενίοτε. Ένα μαύρο μπλέιζερ. Το μπλέιζερ είναι αλλιώς το σακάκι, το λίγο πιο μακρύ. Ένα μαύρο μπλέιζερ είναι απαραίτητο, γιατί μπορούμε να το φορέσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Ένα ωραίο ζευγάρι πιτζάμες, διότι από τα 20 και πάνω η αλήθεια είναι ότι μια σχέση θα την κάνεις, όπως και να έχει. Μόνη σου δεν θα κοιμάσαι πάντα. Και χρειάζεται την πιτζάμα. Ναι, χρειάζεται μια πιτζάμα η οποία να είναι κάπως έτσι πιο ωραία, πιο εμφανίζει μέχρι τόσο παιδική. Πάμε στο τέταρτο, που είναι ένα καλό σημειωματάριο. Ναι. Μπορεί αρκετοί να έχουν αυτά τα smartphones, τα λεγόμενα, τα γνωστά smartphones, αλλά το να γράφεις τις υποχρεώσεις και τις δουλειές σου σε ένα καλό σημειωματάριο θα σε βοηθήσει να οργανωθείς και πολύ καλύτερα. Ναι. Ακριβώς. Ένα καλό λευκό t-shirt. Κοντομάνικο μπλουζάκι, απαραίτητο. Mm-hmm. Απαραίτητο είναι. Πασπαρτού για όλα. Και κάτω από το μπλέιζερ. Και όλες τις ώρες και σε όλα τα καλέσματα. Ένα μικρό μαύρο φόρεμα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό και κλασικά. Αυτό. Κλασικά. Μία βούρτσα. Τι εννοούμε? Βούρτσα. Τι βούρτσα, Αγγελική, δηλαδή δεν έχεις χτενιστεί μέχρι τα 20. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τα 20 χρόνια είσαι λίγο σε μια φάση της ηλικίας, μια περίοδο της ζωής σου, μάλλον το πω καλύτερα, που είσαι πιο ανέμελη, δεν σε νοιάζει, εμφανισή σου, βγαίνεις έξω χωρίς μακιγιάζ. Τώρα, Αγγελική, ξέρεις τι, όταν ήμουν εγώ... Τώρα πρέπει να προσέξουμε να αρχίσουμε να προσέχουμε τι λέμε. Όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, γύρω στα 18, μάλιστα, εκεί στα 20 λοιπόν, αυτή που ήταν πολύ της μόδας και υποτίθεται θεωρείται η καλύτερη βούρτσα, ήταν η βούρτσα με την τρίχα αλόγου. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ήταν οι πιο ακριβές τότε και οι πιο καλές και. Τώρα, αυτές που είναι οι πιο καλές, νομίζω, είναι κάτι πλαστικές που έχουν βγει.
έτσι σε σχήματα, δεν έχουν δηλαδή τη λαβή, την κλασική, ξέρεις. Σωστά. Που είναι κάτι βούρτσες που έχουν βγει τώρα στην αγορά εδώ και 1-2 χρόνια, που ξεμπλέκουν τα μαλλιά χωρίς να σου πάει τρίχα και όλα αυτά. Είδες πως αλλάζουν οι εποχές, οπότε η καλή βούρτσα ίσως τώρα έχει αλλάξει η μορφή. Τι να, έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι και τώρα, εντάξει, πάει και αλλού το θέμα, λίγο στον υπερκαταναλωτισμό. Πάμε στο επόμενο, έτσι, που πρέπει να έχουμε, πρέπει να αποκτήσουμε. Γυαλιά ηλίου, να σε βγάλει γυαλιά ηλίου, είναι απαραίτητο. Καλής ποιότητας για τα μάτια μας. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό και... βέβαια δεν έχει να κάνει ότι πρέπει να είναι, ξέρεις, κάποια μάρκα. Απλά πρέπει να είναι από μαγαζί οπτικών. Ακριβώς. Να είναι δηλαδή καλής ποιότητας η φακή. Δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να προτείνω κάτι στις κυρίες που μας ακούν. Μπορεί τώρα να πούμε, τη λες κορίτσι μου, πώς να πάρουμε γυαλιά ηλίου από τη στιγμή που δεν μας περισσεύει κάτι. Και πάρα πολύ δίκιο έχουν και θα συμφωνήσω. Ωστόσο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον παλιό σου σκελετό της μαμάς σου και να αγοράσεις εσύ τον φακό που σου αρέσει. Που είναι πολύ, μια οικονομική λύση και διαφορετική. Είναι να προμηθευτείς ένα σκελετό πολύ φθηνό και να βάλεις, να δώσεις κάποια χρήματα. Σκελετή πολύ οικονομική. Υπάρχουν πάρα πολλοί και είναι και πάρα πολύ ωραίοι. Απλά δεν ξέρεις πάντα, ας πούμε, η ποιότητα των φακών ποια είναι. Οπότε αυτό που λες είναι μια καλή λύση. Μπορεί να πάρεις, ας πούμε, ένα σκελετό οικονομικό. Ακριβώς. Και να πας να προμηθευτείς μόνο τους φακούς που έχουν τα UVA, UVB και τα protection κτλ. Τα μαγαζιά τα γνωστά που ξέρουμε ότι έχουν στην Αΐδη, είτε αξεσουάρ είτε με ρούχα, με 5 ευρώ μπορείς να βρεις σκελετό που σου αρέσει. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, και το τελευταίο πράγμα που πρέπει να αποκτήσουμε είναι μια πολύ καλή ενυδατική κρέμα. Κάτι το οποίο το εφάρμοσα και εγώ έτσι στα 20 μου χρόνια, μεγαλώνω και εγώ σταδιακά. Πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ενυδατική κρέμα. Να τη βάζουμε πρωί-βράδυ. Αν όχι πρωί-βράδυ, σίγουρα μία φορά την ημέρα. Πρέπει. Η αλήθεια είναι πρέπει. Και εκεί πάλι, από ό,τι λένε και όλοι οι ειδικοί, δεν παίζει ρόλο το πόσο κοστίζει αυτή η κρέμα. Όσο πιο πολύ ότι να είναι απλά ενυδατική, να είναι ελεγμένη, δηλαδή να έχει περάσει τα τεστ όλα αυτά ποιότητας, αλλά και πάλι δεν παίζει κανένα ρόλο είτε έχει, ας πούμε, 10 ευρώ είτε έχει 50. Αν είναι δηλαδή ελεγμένη και είναι κυκλοφορεί στα μαγαζιά και δεν έχει περάσει όλα τα τεστ αυτά για αλλεργίες, είναι μια χαρά. Ακριβώς. Είναι μια χαρά. Πολύ σημαντικό. Και να πούμε κιόλας ότι άμα ψάξει κανείς, βρίσκει πάρα πολύ καλές κρέμες σε πολύ καλές τιμές που έχουν συστατικά που βρίσκεις μόνο στις πανάκριβες κρέμες. Ας πούμε, για παράδειγμα, το υαλουρονικό οξύ, έτσι, που στις πανάκριβες κρέμες υπάρχει σε πολύ μικρό ποσοστό μέσα, δηλαδή μπορεί να είναι, ξέρω, μία σταγόνα, δύο, και υπάρχουν άλλες κρέμες που έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα και είναι πάρα πολύ πιο φτηνές. Πολύ σωστό. Αυτά θα πω εγώ. Αγγελική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και κάτι άλλο πριν να κλείσουμε, ότι κάθε Δευτέρα στο govaskelet.gr δημοσιεύουμε τις εβδομαδιαίες προβλέψεις. Έτσι και σήμερα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε, να δούμε πώς θα μας πάει η εβδομάδα. Πολύ σημαντικό. Όλα τα ζώδια. Έχουμε έναν άνθρωπο Ερμή που μπήκε σήμερα. Όλες λοιπόν οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο govaskelet.gr στην κατηγορία ζώδια εβδομαδιαίες προβλέψεις. Κάντε κλικ λοιπόν www.govaskelet.gr. govaskelet.gr για να ενημερωθείτε για τα πάντα που σας ενδιαφέρουν. Αγγελική, ευχαριστώ πολύ. Σε εσάς καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.